Mayday, mayday, mayday. Αμεσότητα, εμπειρία και αποτελεσματικότητα. Οι θαλάσσιες διασώσεις έχουν τη σφραγίδα του Παγκρίτιου Ομίλου Φουσκωτών και της ομάδας διάσωσης που επιχειρεί υπό την καθοδήγηση των λιμενικών αρχών κάθε φορά που μια ανθρώπινη ζωή κινδυνεύει. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Εμπλό 2022 της τετραήμερης έκθεσης ναυτιλιακών ειδών πραγματοποιήθηκε μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου άσκηση διάσωσης από φλεγόμενο φουσκωτό. Όπως κάθε χρονιά κάνουμε και μία επίδειξη της ομάδας έρευνας και διάσωσης το καμάρι του Παγκρίτιου Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών. Αυτή είναι η προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο και η βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε και στο κεντρικό λιμεναρχείο. Βαθιά πιστεύουμε στον εθελοντισμό. Βαθιά πιστεύουμε ότι πέρα από αυτό το οποίο κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να συνδράμουμε τον συνάνθρωπό μας. Και επειδή είμαστε στη θάλασσα, το κάνουμε στη θάλασσα. Τα μέλη του Παγκρίτιου Ομίλου Φουσκωτών περισυλλέγουν πρώτα το θύμα που έχει πέσει στη θάλασσα και παρέχουν πρώτες βοήθειες, όση ώρα τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής πλησιάζουν το φλεγόμενο σκάφος για να περισυλλέξουν με ασφάλεια και το δεύτερο θύμα. Η άσκηση ακολούθησε το πρωτόκολλο στο οποίο στηρίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης και τα δύο θύματα παραδόθηκαν στο σκάφος του λιμενικού προκειμένου να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο και να παραληφθούν από το ΕΚΑΒ. Από το 2000 περίπου, 1999 και μετά, που ιδρύθηκε η ομάδα έρευνας και διάσωσης, έχουμε περίπου 44 αποστολές, όπου σημαίνουν διάφορα περιστατικά. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά περιστατικά, στα οποία, ναι, είναι η αλήθεια ότι είμαστε από τους πρώτους που πηγαίνουμε πάντα και όσο μπορούμε βοηθάμε. Στα 22 χρόνια εθελοντισμού και προσφοράς της ομάδας διάσωσης του Παγκρίτιου Ομίλου Φουσκωτών, οι εθελοντές μετρούν 44 διασώσεις κάτω από ανδείξουες συνθήκες, πάντα εθελοντικά και σε συνεργασία με τις λιμενικές αρχές. Τα μέλη του Ομίλου κάνουμε κάθε χρόνο σεμινάρια, κάνουμε εκπαιδεύσεις, κάνουμε ασκήσεις, ώστε να είμαστε όταν μας ζητηθεί έτοιμοι και απίκο που λένε στη συνδρομή των λιμενικών αρχών, ώστε αυτό, όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι η προσφορά μας, η κοινωνική μας προσφορά στο σύνολο. Μετά από δύο χρόνια απουσίας, η έκθεση Εμπλό 2022, στην οποία ο Όμιλος της Κρήτη TV είναι χορηγός επικοινωνίας, πραγματοποιείται για έκτη φορά στο Ηράκλειο. Πλαισιώνεται από πλήθος αθλητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και οικολογικών εκδηλώσεων, με κύριο συστατικό την αγάπη όλων όσων συμμετέχουν για τη θάλασσα, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Ομίλου Φουσκωτών. Εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, ελπίζω και σήμερα και αύριο ο κόσμος να είναι ακόμα περισσότερος. Σας ενώνει όλους η αγάπη για τη θάλασσα. Εννοείται.